Χορηγός του μενού μας βίντεο είναι το SCDK, στο οποίο μπορείτε να βρείτε πολύ φτηνά παιχνίδια διαφορετικών εταιριών, software, gift cards και φυσικά Microsoft Office νεότερων και παλαιότερων εκδόσεων, καθώς και κλειδιά για να ενεργοποιήσετε Windows 10 ή Windows 11. Στο checkout, μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό TTL. Έτσι, βοηθάτε και εμάς, αλλά και εσείς κερδίζετε μια επιπλέον έκπτωση στην αγορά σας. Πληρώνετε με όποιον τρόπο επιθυμείτε και σε λίγα λεπτά έχετε το κλειδί στο email σας για να ενεργοποιήσετε εύκολα και γρήγορα τα Windows ή οτιδήποτε άλλο έχετε επιλέξει. Γεια σας lads, Κώστας εδώ και καλώς ήρθατε στο νέο μας βίντεο. Πρώτη εβδομάδα του Black Friday, έχουμε δει μερικές καλές προσφορές και σας ετοιμάζουμε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο βιντεάκι και γενικότερα ετοιμάζουμε ωραία πραγματάκια όσον αφορά το Black Friday, τα οποία θα δείτε από εβδομάδα, ευελπιστώ. Λοιπόν, σήμερα όμως δεν έχω κάτι σχετικό με Black Friday, αν και έχει να κάνει με καλές τιμές, σας έχω ένα φοιτητικό PC build από μεταχειρισμένα. Συγκεκριμένα είναι ένα PC το οποίο έφτιαξα για τον φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος κάθεται και παλεύει 4 χρόνια στη σχολή με ένα λάπτοπ το οποίο πνέει τα λίσθια, έχει τα μαύρα του τα χάλια και πιστέψτε με δεν είναι ικανό ούτε καν να τρέξει τα βασικά προγράμματα που χρειαζόμαστε για να βγουν οι εργασίες. Οπότε καταλαβαίνετε πως μιλάμε για ένα τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά τον υπολογιστή. Προφανώς λεφτά που, εντάξει, okay, να φτιάξεις καινούριο PC από το 0, πόσο μάλλον όταν είσαι φοιτητής με μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, δεν ξέρεις αν θα πληρώσεις καλά τον νίκη, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Οπότε το να χαλάσεις 4-5 εκατοστάρικα για να φτιάξεις κάτι αξιόλογο, συν περιφερειακά, οθόνες, πληκτρολόγια, ποντίκια κτλ., γιατί δεν υπήρχαν ούτε αυτά, ήταν αδύνατο. Οπότε αποφάσισα ότι ξέρεις κάτι, ρε Κώστα, γιατί όχι, μάζεψε ό,τι κομμάτια μπορείς, βρες ό,τι έχεις καταχωνιασμένο κάτω στο υπόγειο εκεί πέρα και δες τι μπορεί να κάνεις. Αυτό το PC λοιπόν που θα δείτε είναι πράγματα τα οποία έχουν έρθει από το stock μου, να το πω έτσι, πράγματα τα οποία αγόρασα από την τσέπη μου, πράγματα τα οποία δώρισαν φίλοι μας γιατί δεν τα χρειαζόντουσαν πλέον και πράγματα τα οποία απλώς βρήκα για πέταμα και κατάφερα να πάρω. Και πιστεύω ότι βγήκε ένα αρκετά καλό μπιλντάκι με συνολικό κόστος, μπορώ να πω, από άψη λεφτών, γύρω στα 80 ευρώ. Πολύ προσιτό. Και θα δείτε πως το συγκεκριμένο build έχει απ' όλα. Μην αργοπορούμε λοιπόν, πάμε να το φτιάξουμε. Και κάπου εδώ ξεκινάμε το build μας με τη μητρική, όπως βλέπουμε, Asus Sabertooth Z77. Και παράλληλα τον επεξεργαστή μας, έναν Intel i7-3770K. Κλασικό build από το 2013 και η μητρική και το CPU. Η μητρική συγκεκριμένα ήταν μία από τις μητρικές που πάντα ήθελα να έχω στη ζωή μου. Well, τουλάχιστον τώρα στα γεράματά της κατάφερα να την πιάσω στα χέρια μου. Και είναι μία από τις καλύτερες υλοποιήσεις ουσιαστικά που είχε βγάλει η Asus αυτή την περίοδο. Είναι ο προκάτοχος της TUF σειράς, γιατί είναι υποτίθεται οι καλοφτιαγμένες, οι στιβαρές που αντέχουν. Βάζουμε το CPU πάνω, εύκολη διαδικασία, ίδια σε κάθε Intel επεξεργαστή εδώ και περίπου 15 χρόνια, αλλά είναι λίγο μες στη σκόνη, οπότε να την καθαρίσουμε. Ένα γρήγορο καθαρισματάκι μετά παρατηρώ ότι έχει και μερικά bent pins κάτω όσον αφορά τα I/O connectors. Και από ό,τι φαίνεται μια χαρά τα ισιώσαμε, οπότε δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ωραία, πάμε τώρα να καθαρίσουμε λίγο και τις πιο δύσκολες περιοχές κάτω από το VRM. Έμεινε και λίγο χαρτί εκεί. Και πάμε να βάλουμε την ψύκτρα, όπου πρώτα πρέπει να βάλουμε το backplate. Η αλήθεια είναι δεν ξέρω ποια ψύκτρα έχω, μπορώ να σας πω σίγουρα ότι είναι Corsair. Τώρα δεν βρήκα ούτε κάποια αναφορά στο site, λογικά έχουν διαγράψει και τη σελίδα διότι είναι πολύ παλιά. Τέλος πάντων, το μόνο που ξέρω είναι ότι κάνει. Έχοντας βιδώσει το backplate, πάμε να βάλουμε την κυρίως ψύκτρα ουσιαστικά, η οποία όπως βλέπετε είναι αρκετά μεγάλη και ναι, είναι αρκετά μεταχειρισμένη όπως μπορείτε να δείτε, μου ήρθε ακριβώς έτσι, χωρίς καν καθαρισμένη την μπάστα, οπότε πρέπει να το κάνω και εγώ αυτό.
Μια χαρά. Έλαμψε πάλι. Τέλος πάντων, να την καθαρίσουμε και λίγο από τη σκόνη που έχει πάνω, τουλάχιστον ό,τι μπορεί να καθαριστεί, γιατί όπως βλέπετε δυστυχώς έχει υπερβολικά πολύ σκόνη πάνω και λογικό, άμα είναι τόσα χρόνια σε χρήση. Κάτι καλύτερο κάναμε τέλος πάντων. Και τώρα πάμε να βάλουμε πρώτα τις RAM πριν βάλουμε την ψύκτρα, σε περίπτωση που έχουμε κάποιο θέμα με το clearance, έτσι ώστε να μην ξαναβγάζουμε μετά την ψύκτρα άμα δεν χωράει. Εν τω μεταξύ, οι συγκεκριμένες RAM είναι δικές μου, τις είχα εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι στα 4 GB, 1600 ή 1866 MHz CL9, HyperX Fury, συγκεκριμένα δύο από αυτές κάνουν και 2600 MHz. Πάμε τώρα να βάλουμε πάνω το holder της ψύκτρας εκεί που θα βιδώσει, το οποίο όπως βλέπουμε έχει 4 διαφορετικά ας πούμε positions που μπορεί να βιδωθεί, οπότε μπορούμε να τη βάλουμε την ψύκτρα είτε κάθετα είτε οριζόντια. Και πάμε να βάλουμε πάστα στο CPU, κλασικό application, το die είναι στο κέντρο, δεν έχουμε περίεργες αρχιτεκτονικές σαν τους Ryzen πλέον, είναι 2013 ξαναθυμίζω, οπότε μια μεγάλη μπίλια στο κέντρο θα κάνει μια χαρά τη δουλειά της. Ωραία, τώρα ήρθε η ώρα να πάμε να βάλουμε το μπλοκ από πάνω, το οποίο μπαίνει μια χαρά, εντάξει γλιστράει λίγο λόγω της πάστας, λογικό. MX5 γενικά είναι σχετικά καλή ρευστότητά της. Και αφού τη βιδώσαμε, πάμε να βάλουμε τώρα τον ανεμιστήρα, ο οποίος προφανώς και αυτός θέλει λίγο καθάρισμα γιατί είναι μες στη σκόνη. Και εδώ βλέπετε το γεγονός ότι δυστυχώς, μάλλον από ό,τι βλέπω, έχω βάλει την ψύκτρα ανάποδα, διότι ο ανεμιστήρας δεν μου φαίνεται ότι μπαίνει εκεί πέρα. Εδώ παρεπτόντως βλέπετε αυτό που τον πιάνει, έχω μόνο ένα τέτοιο, δεν ήρθε με δεύτερο, οπότε πρέπει να παίξουμε μόντα. Εδώ πέρα προσπαθώ να πειραματιστώ για να δω πώς ακριβώς θα πιαστεί ο ανεμιστήρας και από πού, γιατί δεν έχω μάνιουαλ για αυτό το πράγμα, ξαναλέω. Ό,τι ξέρω μόνος μου. Εν πάση περιπτώσει αποφάσισα ότι είναι ανάποδα και ότι πρέπει να γυρίσω την ψύκτρα, οπότε απλώς θα τη βγάλω, θα την περιστρέψω και θα την ξαναβιδώσω. Πάμε να ξαναβάλουμε τώρα τον ανεμιστήρα, ευτυχώς αυτή τη φορά με σωστό orientation. Κατάφερα τέλος πάντων να βρω πως πιάνεται το πιαστηράκι και από τη μια μεριά τουλάχιστον λόκαρε και δεν θα φύγει. Προφανώς όμως η μία πλευρά δεν είναι αρκετή, οπότε θα πιάσω την άλλη με δύο tie wraps, τα οποία θα πιάσουν μια χαρά και πιστεύω θα κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους. Έτοιμο το πάνω, όπως μπορούμε να δούμε. Οπότε πάμε να βάλουμε τώρα και στην κάτω πλευρά. Έτοιμο και αυτό, οπότε τώρα μένει μόνο να κόψουμε τις προεκτάσεις που μένουν. Και λοιπόν η μητρική μας είναι έτοιμη, όλα είναι πάνω, όλα είναι μια χαρά, οπότε πάμε να τη βάλουμε στην άκρη. Στη θέση της λοιπόν έρχεται η κάρτα γραφικών, μια GTX 750, η οποία σίγουρα θέλει καθαρισμό. Εδώ πέρα το connector που συνδέει το fan δυστυχώς είναι λίγο ευαίσθητο, έχει ξεκολλήσει το πλαστικό και θα βγει μαζί με το connector και θα μείνουν μόνο τα pins, οπότε καλό είναι να το κρατήσω κάτω με το μυτοτσίμπιδο για να μην φύγει εξ ολοκλήρου. Ξεβιδώνω κλασικά την ψύκτρα για να τη βγάλω, να καθαρίσω την μπάστα, να βάλω καινούρια. Καθαρίζουμε την μπάστα με λίγο ενόπνευμα και λίγο χαρτί κουζίνας, κλασικά πράγματα, όπως μπορούμε να δούμε σπάει κιόλας μερικά κομμάτια της. Το ίδιο ακριβώς κάνω και στην ψύκτρα, η οποία είναι εξ ολοκλήρου αλουμινένια. Και τώρα περνάμε ένα πανί την κάρτα για να την ξεσκονίσω τουλάχιστον
τα χοντρά, διότι για να κάτσεις να κάνεις τώρα όλες τις λεπτομέρειες θες μπατονέτα και πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι έχω. Τώρα εδώ πέρα θα πρέπει να βγάλουμε το φανάκι για να καθαρίσουμε το εσωτερικό της ψύκτρας, τουλάχιστον όσο μπορούμε. Αρκετά εύκολη δουλειά, κρατιέται από τρεις βίδες που βγαίνουν σχετικά εύκολα. Βλέπετε ότι και το φανάκι θέλει λίγο καθάρισμα. Καθαρίζουμε και το εσωτερικό της ψύκτρας επίσης με λίγο χαρτί. Και πλέον είναι έτοιμο το φανάκι να ξαναβιδωθεί πάνω και να ξαναφορέσουμε ουσιαστικά την ψύκτρα στην κάρτα. Τώρα εδώ πέρα είναι λίγο θέμα ουσιαστικά για το από ποια μεριά θα πάει το καλώδιο ακριβώς, γιατί άμα είναι από τη λάθος δεν θα φτάνει για να συνδεθεί στο connector. Αλλά εντάξει, το βρήκα, τη βίδωσα. Πάμε να βάλουμε λοιπόν την ψύκτρα πάνω στην κάρτα, αφού όμως προφανώς βάλουμε πρώτα λίγη θερμαγόγιμη πάστα. Η αλήθεια είναι ότι μου έχει τύχει να βάλω ψύκτρα χωρίς πάστα επειδή το έχω ξεχάσει, οπότε είναι κάτι που σίγουρα πρέπει να τσεκάρετε, γιατί μυαλό είναι αυτό και φεύγει. Όπως βλέπετε εδώ πέρα που έχουμε εκτεθειμένο dye, φροντίζω να το καλύψω όλο με την πάστα. Είναι αρκετά σημαντικό όταν έχεις εκτεθειμένο dye και δεν έχεις κάποιο IHS να είσαι σίγουρος ότι όλο το dye είναι καλυμμένο από πάστα, γιατί δεν θες να δημιουργηθούν hot spots. Τέλος πάντων, όλα έτοιμα, συνδέουμε και το φανάκι τώρα και η κάρτα μας είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι τη βρήκαμε. Κούτι τώρα, KLA-002 από την Calling, είναι ένα από τα φθηνότερα κουτιά της αγοράς. Το έχει δει και ο Νικηφόρος, θα το δω κι εγώ. Πρακτικά πήγα σε αυτό γιατί δεν είχα αρκετά λεφτά για κάτι παραπάνω. Γενικά, επειδή το κουτί είναι σχεδόν αβαρές, είναι αρκετά δύσκολο να το βγάλεις, ενώ άλλα κουτιά τα κουνάς λίγο και πέφτουν κατευθείαν. Αυτό ήθελε λίγο περισσότερο, ας πούμε, πίσιμο. Και όπως μπορούμε να δούμε, τουλάχιστον εξωτερικά φαίνεται ένα πολύ μέσο κουτάκι για ένα σύστημα γραφείου ή ένα low-end build σαν αυτό που φτιάχνουμε. Αυτό φαίνεται επίσης από το εσωτερικό του, το οποίο έστω κι αν δεν είναι τίποτε ιδιαίτερο, είναι αρκετά ευρύχωρο. Και επειδή έχει μόνο 4 standoffs από όσο μπορώ να δω τουλάχιστον μέσα το κουτί, πρέπει να βάλουμε άλλα 4 για να βιδώνει η μητρική ικανοποιητικά και να μην έχουμε ουσιαστικά κενές τρύπες που θα μπορούσαν να μπουν βίδες. Εδώ όπως όλα τα κουτιά δυστυχώς είναι λίγο δύσκολο να βάλεις τα standoffs μέσα, λογικό βέβαια γιατί δεν θες ενώ ξεβιδώνεις τις βίδες να βγουν μαζί με τα standoffs, οπότε είτε με κάποιο μυτοτσίμπιδο όπως κάνω εγώ, είτε με κάποια πένσα, ό,τι έχει ο καθένας, άμα θέλει να τα βιδώσει μέσα στο κουτί καλό θα ήταν να τα κάνει με αυτό γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να μπουν. Και εδώ ενώ ετοιμάζομαι να βάλω τη μητρική μέσα, ανακαλύπτω ότι έχουμε ένα κομματάκι πλαστικό το οποίο μάλλον βγήκε από το front panel όπως το έβγαζα, το οποίο okay, αναμενόμενο με βάση την τιμή του κουτιού, δεν περίμενα να είναι και τίποτα τρομερό ποιοτικά. Τέλος πάντων βάζουμε το IO panel της μητρικής και ήρθε η ώρα να την τοποθετήσουμε μέσα και αυτήν. Εφόσον τοποθετήθηκε μια χαρά, πάμε τώρα να τη βιδώσουμε. Απλή διαδικασία, την έχετε δει δεκάδες φορές και αντίστοιχα μπορεί να την έχετε κάνει κιόλας. Και ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε λίγο τον SSD μας, 840 EVO 250GB. Εντάξει, not great, not terrible. Εδώ πέρα έχω ένα μικρό θεματάκι για το που πάει. Αποφασίζω εν τέλει να τον βάλω στη μέσα πλευρά εκεί πέρα πάνω που βλέπετε, που έχει δύο θέσεις για SSD, μία εκεί και μία πιο κάτω. Αλλά πριν γίνει αυτό, σκέφτομαι ίσως να είναι καλύτερα να βάλουμε πρώτα το τροφοδοτικό για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τα καλώδια.
Για τροφοδοτικό είναι λίγο πολύ high-end για το συγκεκριμένο σύστημα. Calling Continuum 850W Platinum και συγκεκριμένα είναι το παλιό μου τροφοδοτικό εντός εισαγωγικών, αυτό που μέχρι πολύ προσφάτως έτρεχα το κύριο μου σύστημα με την 3080 Ti. Εξαιρετικό τροφοδοτικό, τουλάχιστον όσο το έχω χρησιμοποιήσει, χωρίς κανένα πρόβλημα. Ήτανε το μόνο που πρακτικά μου περίσευε, αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να βάλω κάποιο τόσο ακριβό τροφοδοτικό σε ένα τόσο low-end build. Εν πάση περιπτώσει, θα κάνει μια χαρά τη δουλειά του. Μπήκε και επίσης μια χαρά και στο κουτί, χωρίς κανένα πρόβλημα. Ξεβιδώνουμε λοιπόν το πίσω πάνελ, να δω τι χώρο έχει από πίσω μπας και καταφέρω να περάσω κάποιο καλώδιο. Είναι ιδιαίτερα εύκαμπτο εντωμεταξύ το πάνελ, όπως μπορείτε να δείτε, το οποίο θα είναι χρήσιμο για αργότερα, θα καταλάβετε. Εν πάση περιπτώσει, κάνω ένα βασικό cable management, όχι ότι έχουμε και πολλά καλώδια, το 24-πινο, το 8-πινο, το επεξεργαστή και πρακτικά αυτά. Εδώ επίσης να επισημάνω ότι η μητρική είναι λίγο περίεργη από την άποψη ότι προσφέρει SATA 2 θύρες και SATA 3 θύρες, οπότε έπρεπε να κάτσω να δω ποια είναι ποια για να συνδέσω τον SSD στην θύρα με το μέγιστο bandwidth ουσιαστικά. Δεν ξέρω γιατί το έχει κάνει αυτό η Intel σε AMD μητρική που είχα από το 2009 AM3 με φαίνο, μόλις ήταν SATA 3. Μου κάνει ιδιαίτερο, ας πούμε, ιδιαίτερη εντύπωση. Εν πάση περιπτώσει, έχω βάλει κάπως τα καλωδιάκια σε μια σειρά, οπότε ήρθε η ώρα να περάσουμε στην κάρτα γραφικών μας, η οποία τοποθετείται χωρίς πρόβλημα, μιας και δεν έχει κιόλας και κάποιο εξωτερικό καλώδιο, παίρνει όλο το power της από την θύρα PCIe. Τη βιδώνουμε κιόλας για έξτρα σταθερότητα, όχι ότι τη χρειάζεται σαν single slot κάρτα που ζυγίζει ελάχιστα, αλλά better safe than sorry. Και τέλος ήρθε η ώρα να κλείσουμε το κουτί, το οποίο όμως όπως βλέπετε εδώ έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Εδώ ουσιαστικά τι έχει γίνει. Δεν μέτρησα ακριβώς πόσο ψηλή είναι η ψύκτρα. Λογικά μου φύγανε 1-2 mm και πλέον δεν κλείνει το κουτί. Το κακό του να μην έχεις spec sheet και να ξέρεις ακριβώς το τι μέγεθος είναι η ψύκτρα σου. Δεν υπάρχει πρόβλημα όμως, όπως είδατε και πριν τα πάνελ είναι εύκαμπτα, οπότε με λίγη βία κατάφερα να κάνω ένα βαθούλωμα στο σημείο που είναι ψύκτρα και κάπως τουλάχιστον μισοκλίνει το κουτί. Εδώ πέρα όπως καταλαβαίνετε το κύριο μέλημα είναι να κλείνει και να μην μπαίνει σκόνη, όχι να έχει καλή αισθητική το κουτί. Βάζουμε λοιπόν πάλι το front panel, κάνουμε τις απαραίτητες συνδέσεις σε USB, front panel connectors, HD audio και τα λοιπά. Και τώρα να κάνουμε λίγο σημάζωμα στα καλώδια που έχουμε μέσα με λίγα tie wraps για να είναι έτσι πιο μαζεμένα, μπας και βοηθήσει καθόλου το σχεδόν ανύπαρκτο airflow που έχει το κουτί. Όχι ότι χρειάζεται κιόλας, αλλά ας είμαστε όσο μπορούμε πιο τυπικοί. Και κάπου εδώ λοιπόν το buildάκι τελειώνει. Και εδώ λοιπόν είναι η φάση που λέτε, αυτός είναι που μας λέει φέρτε μου κανένα PC να σας φτιάξω για να το δείξω στο κανάλι. Ναι, εγώ είμαι παιδιά και αν μερικοί ρωτήσετε αν θα έκανα κάτι τέτοιο σε δικό μου PC, απαντάω ναι, το έχω κάνει ήδη και μάλιστα φαινόταν και στο κανάλι. Ήταν το προηγούμενο κουτί μου πριν το 500DX, όταν είχα πάρει την Noctua HD 15 που μου την είχαν στείλει και δεν έκλεινε καλά το καπάκι. Έκανα ακριβώς το ίδιο πράγμα και δούλεψε. Αλλά τέλος πάντων, ναι, είναι μια βάναυση πρακτική. Είναι κάτι το οποίο δεν προτείνω να κάνει κανένας αν τον ενδιαφέρει η αισθητική του υπολογιστή ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά παραμένει μια απολύτως πρακτική λύση γιατί ούτως ή άλλως ένα πρακτικό ζήτημα πήγαμε να λύσουμε. Τώρα, εντάξει, okay, υποθέτω θα μπορούσα να έχω κάνει πιο σωστή μέτρηση και να μην μας λείπουν 2-3 mm. Από το να κλείνει το κουτί, αλλά hey, 20 ευρώ κουτί είναι, ξέρω εγώ. Ευτυχώς που ήταν μάλιστα το συγκεκριμένο, γιατί άλλα κουτιά, άμα ήταν πιο στιβαρά, θα ήταν πολύ πιο δύσκολη δουλειά, μπορεί να πει κανένας. Είναι ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένας σε μερικές περιπτώσεις. Προσωπικά δεν θα αφήνα το κουτί ανοιχτό, καλύτερα να το στείνα μέσα σε χαρτόκουτο, να το πω έτσι, παρά να έχω κουτί ανοιχτό.
Και επίσης δεν υπήρχε περίπτωση να κάτσω να ξεστήσω το PC και να βρω κάποια άλλη ψύκτρα που ίσως να κάνει, γιατί δεν έχω και ψύκτρες για LG 1154, 51, ούτε καν που θυμάμαι το socket. Οπότε ναι, it is what it is. Το bundler λοιπόν το PC αυτό με μια οθονούλα που είχα 768p, ήταν η μόνη που μου βρισκότανε. Πέταξα ένα πληκτρολόγιο, ένα ποντίκι, ένα headset και ένα mousepad, το οποίο θα δείτε σε επόμενο βίντεο ή μάλλον σε κάποιο shorts. Και τα πήγα στο Γιώργη, στήσαμε το PC και όλα κομπλέ. Πλέον και τις εργασίες που μπορεί να κάνει και στο ίντερνετ, ας πούμε, ό,τι χρειάζεται μπορεί να μπραουζάρει χωρίς να κολλάει όλο το σύμπαν, γιατί έχει 4 GB RAM. Λολάκι παίζει άνετα, κάνω άλλο παιχνιδάκι επίσης που δοκίμασα επίσης, Fortnite, Overwatch, γενικά eSports games και αυτά, η 750 τα σηκώνει άνετα, και επειδή ούτως ή άλλως είναι και χαμηλή ανάλυση, νομίζω ότι μπορεί να παίξει σχεδόν τα πάντα μέχρι το 2020 με 2021. Οπότε αυτό ήταν το βιντεάκι παιδες, ελπίζω να το βρήκατε ευχάριστο, ήταν αρκετά τσιλ στον τόνο του, αν εξαιρέσουμε τα μπουνίδια που έφαγε το κουτί. Και σε περίπτωση που το βρήκατε ενδιαφέρον και σας άρεσε, πηγαίνετε από κάτω, αφήστε μας ένα like, πατήστε αυτό το subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα τελευταία μας βίντεο. Και φυσικά μην ξεχνάτε πως ένα comment και ένα share αντίστοιχα μας βοηθούν πάρα πολύ στο να επεκτάθουμε σαν κανάλι. Τώρα κάτω στο description θα βρείτε επίσης το Linktree μας, όπου εκεί πέρα θα βρείτε όλα τα links τα οποία έχουν να κάνουν με εμάς, το οποίο σημαίνει socials, site το οποίο το έχουμε παρατήσει και δεν ξέρω εγώ, δεν θα το κάνουμε resurrect ποτέ μάλλον, το Twitch μας όπου κάνουμε stream σχεδόν κάθε Κυριακή και επίσης θα μπουν και μερικές καινούργιες σειρές σιγά σιγά, και παράλληλα τον Discord server μας όπου εκεί πέρα είναι το κύριο community μας, και παράλληλα θα ξεκινήσουμε ένα μικρό projectάκι στο οποίο μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς, και αφορά τον Black Friday, ναι. Οπότε αυτά από εμένα. Θα τα πείτε με τον Νικηφόρο τώρα την Κυριακή στο βίντεο που ετοιμάζει αυτός. Εμείς τώρα θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, άρα να περνάτε καλά μέχρι τότε και τσεκάρτε για καμιά καλή προσφορά στο Black Friday, διότι όλο και κάτι θα βρείτε.